Καλό μεσημέρι, κύριε Δελή. Καλό σας μεσημέρι. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Εσείς τώρα από τη Θεσσαλονίκη βλέπουμε πάνω και στη Ροδόπη, αλλά από τη Θεσσαλονίκη και πάνω να υπάρχουν διάφοροι διαξυπισμοί για τη μουσουλμανική μειονότητα, τι γίνεται, τι δεν γίνεται, το κόμμα νίκη και το ένα και το άλλο. Πώς βλέπετε εσείς ως κομμουνιστικό κόμμα την όλη αυτή η αντιπαράθεση, ειδικά με το θέμα της Ροδόπης? Κοιτάξτε, πρόκειται για εξελίξεις οι οποίες ενέχουν και το στοιχείο της επικινδυνότητας. Είναι βεβαίως, μιλάμε για τα γνωστά παιχνίδια, γνωστά και από το παρελθόν παιχνίδια του τουρκικού προξενείου σε σχέση με την μειονότητα, αλλά βεβαίως και, και τα προβλήματα της, αυτής της μειονότητας πάνω στα τα οποία αξιοποιεί η όποια παρέμβαση του τουρκικού προξενείου προκειμένου να εφαρμόσει τη δική της πολιτική. Μιλάμε για τα προβλήματα της μειονότητας, τα οποία είναι πολύ σοβαρά, είναι υπαρκτά, όπως και του υπόλοιπου λαού της Ροδόπης. Και αυτό που λέμε εμείς ως ΚΚΕ είναι ότι ο λαός εκεί της Ροδόπης, ο λαός της Ξάνθης, ο ελληνικός λαός συνολικά θα πρέπει ενωμένος να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματά του, ενωμένος πάνω σε μια ταξική βάση, παραμερίζοντας τις όποιες παρεμβάσεις γίνονται είτε από τα προξενία άλλων χωρών, είτε αυτά που προκύπτουν από τις, να το πω έτσι, από τους ανταγωνισμούς και τις αντιπαραθέσεις των αστικών τάξεων και της Τουρκίας και της Ελλάδας, γιατί αυτοί είναι που συγκρούονται επί της ουσίας. Από την άλλη, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι στη Θράκη ξετυλίγεται και ένας επικίνδυνος σχεδιασμός σε σχέση με με το ρόλο της περιοχής ως μιας μεγάλης αμερικανονατοικής βάσης. Ναι. Και μιλάω συγκεκριμένα για την Αλεξανδρούπολη ή για τις μεγάλες επενδύσεις ενεργειακές χαρακτήρα που γίνονται στην περιοχή και οι οποίες βεβαίως βρίσκονται κατά την άποψή μας πολύ μακριά από, από τις ανάγκες του λαού της περιοχής, τις οξυμένες ανάγκες για καθημερινά ζητήματα, για το ζήτημα της διαβίωσής του, της επιβίωσής του κυριολεκτικά, για τα σχολιά που λείπουν, για τα συνολικά για την περιοχή μιλάω, για τα νοσοκομεία που υπολειτουργούν, για μια σειρά από κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες είναι υποστελεχωμένες, για τα προβλήματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Πρόσφατα είχαμε κάνει και ερώτηση για τη δυνατότητα που πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν θέρμανση το χειμώνα, με τη δυνατότητα να έχουν να κόβουν περισσότερα ξύλα από όσο τους επιτρέπεται για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι ανεπίλυτα και αποτελούν το έδαφος, αν θέλετε, για να ξετυλίγονται διαφόρων ειδών προπαγάνδες. Πάντως είναι επικίνδυνα παιχνίδια και στα οποία φυσικά το ΚΚΕ δεν συμμετέχει. Αντίθετα, αυτό που τονίζουμε εμείς ως ΚΚΕ και φαίνεται και στα ψηφοδέλτια της περιοχής, όπου συναπαρτίζονται και από ανθρώπους της μουσουλμανικής μειονότητας, είναι άνθρωποι δοκιμασμένοι στον αγώνα και στη διεκδίκηση πέρα και ανεξάρτητα από θρησκεία, χρώμα, φυλή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χωρίζει τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους. Και βέβαια η θρησκεία δεν μπορεί να χωρίσει την υγεία, την παιδεία, τα είπατε και εσείς νωρίτερα. Φυσικά, φυσικά. Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος εκεί. Πιστεύετε ότι αν και έτσι όπως είναι τα πράγματα και ότι... Τη μετανάστευση, την ανεργία, η οποία θερίζει στην περιοχή, εκεί για όσους γνωρίζουν, ναι, σας ακούω. Θα μπορούσε αυτό να είναι και ένα, ναι μεν, επικίνδυνα παιχνίδια όπως είπατε και εσείς. Θα μπορούσε να είναι όμως και ένας τρόπος για να αποφευθεί ένας ουσιαστικός διάλογος για τη δημόσια εκπαίδευση, για τη δημόσια υγεία και το ρωτώ αυτό γιατί είδαμε και τα περιστατικά μέσα στην Αττική, στη Νέα Μάκρη, να χάνεται μια ζωή, μια 19χρονη κοπέλα μαζί με το μωρό της. Στην ΚΟ επίσης. Ναι, ναι. Στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική. Είδαμε μια γυναίκα. Είδαμε ένα, ναι, γιατί άργησε να πάει το ασθενοφόρο. Mm-hmm. Και μάλιστα και τουρίστρια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Επίσης, ένα άλλο παιδάκι έφυγε από το Καστελόριζο και πήγε στην Τουρκία στο νοσοκομείο. Ναι. Αυτό όλο που γίνεται με τη Ροδόπη, όλη αυτή η αντιπαράθεση, αποφεύγεται να μπει στην ατζέντα ένας ουσιαστικός διάλογος για την υγεία, για τις ελλείψεις, για την δημόσια παιδεία? Και
Κοιτάξτε, φοβάμαι ότι στο ζήτημα της Ροδόπης και της συζήτησης που έχει πυροδοτήσει έχει ξεπεραστεί κάθε όριο ψηφοθυρίας από τα αστικά κόμματα, από τη διαμάχη ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια άκρατη ψηφοθυρία και, που δημιουργεί κινδύνους, όπως σας είπα, και παίζει στο ίδιο ταμπλό που παίζει και το τουρκικό προξενείο, με την έννοια ότι πρόκειται για τους ανταγωνισμούς των δύο αστικών τάξεων. Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτή η συζήτηση έχει καλύψει μια άλλη συζήτηση που θα πρέπει να γίνει για τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, για τα άμεσα λαϊκά προβλήματα, που είναι το ζήτημα της υγείας, που ήρθε με τραγική επικαιρότητα, με τραγικό τρόπο μάλλον στην επικαιρότητα, και που αποκάλυψε όλη τη γύμνια του συστήματος υγείας. Η συζήτηση για την εκπαίδευση και για τα σχολεία που λείπουν και για τα σχολεία που είναι αθωράκιστα στην περίπτωση του σεισμού, ενός σεισμού, εν πάση περιπτώσει, σε σεισμογενή χώρα ζούμε. Αυτό θέλουμε να μπει στην ατζέντα της συζήτησης. Όμως δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η συζήτηση απουσιάζει, ακριβώς γιατί εκεί θα αποκαλυφθεί ουσιαστικά η κοινή τους προγραμματική βάση στα ζητήματα αυτά. Άλλωστε, τι να πούν και για ποιο πράγμα να μαλώσουν για την υγεία η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, να τσακωθούν δηλαδή, όταν συμφωνούν με το βασικό, με την πορεία εμπορευματοποίησης, της περαιτέρω εμπορευματοποίησης αυτής της υγείας, με τα ιδιωτικά ιατρία σε πρώτη φάση που έγινε, μετά με τα ιδιωτικά χειρουργία. Θυμόμαστε τον κύριο Τσίπρα πριν ένα-ενάμιση μήνα στην ΚΟ να λέει ότι θα πρέπει να ενταχθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας και οι ιδιώτες γιατροί, επειδή δεν υπάρχει προσωπικό. Μα ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις, γι' αυτό θα πρέπει να δοθούν ακόμα περισσότερα χρήματα, να οργανωθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι πολύ μακριά και εντελώς πέρα από τις ανάγκες τις σημερινές, τις επίγουσες, τις άμεσες. Ουσιαστικά δεν υφίσταται πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έχουμε μόνο νοσοκομεία και ο κόσμος αναγκαστικά θα πάει εκεί. Όταν έχει διαλυθεί το σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και να μην μιλήσουμε βεβαίως για την παιδεία, για τις ελλείψεις, όχι μόνο σε υποδομές. Αλλά και εκπαιδευτικός, γνωρίζετε. Βεβαίως, αλλά και σε εκπαιδευτικούς. Δεν μπορεί δηλαδή για τις ελλείψεις μόνιμου προσωπικού. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι της παιδείας να λειτουργεί στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια, με συμβασιούχους οι οποίοι γνωρίζουν τα παιδιά και μετά από 5-6 μήνες φεύγουν από τα σχολεία τους. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να θεμελιωθεί κανένας είδους παιδαγωγική σχέση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Αυτά θέλουμε να αναδείξουμε εμείς στην προεκλογική μας εκστρατεία. Το είχαμε κάνει και μέχρι τις 21 Μάη, το ξαναλέμε και τώρα. Δεν ορίζουμε όμως εμείς την επικαιρότητα. Γι' αυτό και οι αγώνες ξεκίνησαν άμεσα, δεν περιμέναμε δηλαδή εμείς να γίνουν οι εκλογές. Θυμίζω εδώ την κινητοποίηση που έγινε πριν την προηγούμενη εβδομάδα έξω από το Υπουργείο Υγείας, από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, στις οποίες βεβαίως συμμετέχουν και οι κομμουνιστές, για την σωστή, για την λειτουργία του ΕΚΑΒ, για τη στελέχωσή του, για την αγορά σύγχρονων ασθενοφόρων. Αυτά, ξέρετε, δεν μπορούν να περιμένουν. Όμως αποδεικνύεται ότι δεν είναι στην προτεραιότητα των υπόλοιπων κομμάτων. Για τους υπόλοιπους όλα μετριούνται με το ζύγι του κόστους και του ωφέλους. Αυτό ήταν και το νόημα των δηλώσεων του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Πνευματικού, τόσο εκείνο το μνημείο του κινησμού. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε, αλλά βλέπετε δεν τα συζητάμε και γυρνάμε τη συζήτηση γύρω από θέματα τα οποία εκτός από το ότι προσφέρουν έτσι μια δημοσιότητα, νομίζω ότι δεν συμβάλλουν και στην υφαλιότητα με την οποία θα πρέπει να προσεγγίζονται
τα ζητήματα της, τα ευαίσθητα αυτά ζητήματα της μειονότητας, για να ξαναγυρίσω στο πρώτο σας ερώτημα. Και βέβαια υπάρχουν και ανατιμήσεις, το ΜΑΗ είχαμε καινούργια σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Δεν μίλησα καθόλου αυτό, γι' αυτό, για την ακρίβεια δηλαδή και για όλα όσα, για τα βάσανα που περνάει ο λαός. Και έχουμε και τις οδηγίες ότι τελειώνουν τα βοηθήματα για την ενέργεια και γενικώς τα βοηθήματα, έτσι. Ναι, γιατί ως γνωστόν ξεκινάει όπου να είναι το σύμφωνο σταθερότητας, θα πρέπει να ξεκινήσουμε να αρχίσουμε ανεξάρτητα από την όποια κυβέρνηση. Και αυτό το λέγαμε και πριν τις 21 Μάη, ότι θα πρέπει να πιάνουμε πια τα λεγόμενα πρωτογενή πλεονάσματα, ματωμένα τα έχει πει ο λαός μας και έχει δίκιο, για το ότι παγώνουν, θα συνεχίσουν να μένουν παγωμένες οι τριετίες, που ήταν ένας βασικός μηχανισμός αύξησης των μισθών στον ιδιωτικό τομέα μέχρι το 2027, και μετά βλέπουμε εφόσον και εάν. Αυτά, δεν μιλάμε για τις συλλογικές συμβάσεις, τις οποίες έχουν τσακίσει διαδοχικά και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, και τα δυστυχήματα και τα τραγικά δυστυχήματα και οι απώλειες ανθρώπων οφείλονται ακριβώς στην έλλειψη μέτρων ασφαλείας, κάτι που προβλεπόταν στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη, την οποία Συλλογική Σύμβαση ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία έκαναν υποχρεωτική. Έτσι, για να τα λέμε όλα, για να τα μαθαίνει ο κόσμος δηλαδή. Αυτά είναι τα ζητήματα, τα πραγματικά, αυτά που απασχολούν τον κόσμο. Ο μισθός που δεν του φτάνει, ο μισθός που εξακολουθεί να είναι στα όρια εκεί που βρισκόταν και πριν από 11-12 χρόνια, παρά τις αυξήσεις για τις οποίες επέρονται. Με έναν πληθωρισμό ο οποίος κυριολεκτικά ροκανίζει το εισόδημα, και πέρυσι, σύμφωνα με τα δικά τους επίσημα στοιχεία, ο μέσος μισθός έχασε το 7,5% της αξίας του, με τα δικά τους επαναλαμβάνω στοιχεία, γιατί η χαστούρα είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτά, νομίζω ότι υπάρχει ευρύτερα ένας κόσμος ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι ανεξάρτητα από τη σύνθεσή της, η επόμενη κυβέρνηση θα συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση. Το ερώτημα λοιπόν προκύπτει είναι ποιος θα κάνει αντιπολίτευση σε αυτή την κυβέρνηση. Αντιπολίτευση και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Και νομίζουμε ότι αυτή τη δυνατότητα την έχει μονάχα το ΚΚΕ. Δεν το λέμε για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Το λέμε γιατί έχει αποδείξει ιστορικά την ικανότητά του και τη δυνατότητά του το ΚΚΕ να ασκεί τέτοιου είδους πραγματική ουσιαστική αντιπολίτευση και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Όχι γενικά αντιπολίτευση όπως πιθανά να κάνουν και άλλοι, κυρίως με σόου και διάφορες ατάκες μέσα στη Βουλή, αλλά και έξω από τη Βουλή με το εργατικό, το λαϊκό κίνημα. Αλλά αντιπολίτευση από τη σκοπιά των εργατικών, των λαϊκών συμφερόντων. Δηλαδή αντιπολίτευση γιατί δεν ανεβαίνει ο μισθός. Αντιπολίτευση γιατί δεν καταργείται ο ΦΠΑ. Τώρα θα σας λέω κάποιες προτάσεις νόμου. Αντιπολίτευση γιατί δεν μπαίνει ως αφορολόγητο όριο το ποσό των 12.000 για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αντιπολίτευση και ταυτόχρονα διεκδίκηση. Αυτή είναι η τακτική του ΚΚΕ, και νομίζουμε ότι έχει κάθε λόγο ο λαός, τα λαϊκά στρώματα, οι εργατικές, οι λαϊκές οικογένειες να το ενισχύσουν ακόμα περισσότερο στην Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές της 25ης του Ιούνιου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δελή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Γεια σας, ευχαριστώ. Γεια σας.